Χαίρετε. Ένα vlog το οποίο είναι οδηγητικό μεν, αλλά θα ξεκινήσει με το αυτοκίνητο σταθμευμένο, επειδή θέλω να διαβάσω αυτό που έχει στείλει φίλη. Η πεθερά μου δεν με θέλει επειδή είμαι Αλβανίδα. Καλησπέρα κυρία Πετρίδου. Αν μου επιτρέψεις να σε προσφωνώ Θέκλα με πολύ αγάπη και όχι με κάποια οικειότητα. Όμως εμείς όλοι που σε παρακολουθούμε, κάθε μέρα πλέον σε αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο. Αγάπη μου, σε επιτρέπω να μου μιλάς στον ελληνικό και να με λες και με το όνομά μου. Ίσα-ίσα νιώθω πολύ αγάπη να με λέτε με το όνομά μου. Ομολογώ, από την ημέρα που σε ακολουθώ και παρακολουθώ, αισθάνομαι μια λύτρωση, η οποία με έχει παρακινήσει να δω πολλά πράγματα στη ζωή μου αλλιώς. Να σε έχει ο Θεός πάντα καλά, να μας απαλύνει στις ψυχές μας. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μια γυναίκα λίγο πριν τα 40 και είμαι μητέρα δύο παιδιών. Ενός παιδιού πάει στο δημοτικό σχολείο και ενός παιδιού που είναι βρέφος. Γεννήθηκα στην Αλβανία και 10 ετών ήρθα στην Ελλάδα. Μεγάλωσα στα 10 μου με τους παππούδες μου, διότι η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ μικρή όταν με γέννησε και η κοινωνία απαγόρευε μια τέτοια γέννα και η γιαγιά μου και ο παππούς μου με αναγνώρισαν ως δικό τους παιδί. Πατέρα δεν γνώρισα ποτέ και όταν ρώτησα δεν έμαθα. Η μαμά μου από πολύ μικρή απουσίαζε από το μεγάλωμά μου και γενικά δεν ήθελε να ασχολείται μαζί μου και με σύστηνε ως αδερφή της. Αγάπη μου, πολύ δύσκολα αυτά που γράφεις, πάρα πολύ δύσκολα. Απόρριψη από τη μάνα από τόσο μικρή ηλικία. Δεν ξέρω αν την έχω συγχωρέσει, αλλά προσπαθώ. Τώρα που πια μεγάλωσα και εκείνη έχει πολλά προβλήματα υγείας, προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι κοντά της. Συναισθήματα όμως κόρης προς μαμά δεν νιώθω και είναι φυσιολογικό που δεν νιώθεις, γιατί στην ουσία δεν λειτουργήσε ως μαμά σου, ήταν απλώς η βιολογική σου μητέρα. Ίσως ως μαμά σου λειτουργήσε η γιαγιά σου. Δεν θα σε κουράσω από αυτό το email και θέλω να προχωρήσω σε ένα από τα πολλά θέματα που με απασχολούν. Ένα θέμα όμως που με έχει γεμίσει θυμό μεγάλο. Πριν από αρκετά χρόνια παντρεύτηκα τον μπαμπά του πρώτου μου παιδιού, ο οποίος παρόλο που από την αρχή της γνωριμίας μας ήταν ένας εγωιστής, αθυρόστομος, προσβλητικός, ειδικά με την καταγωγή μου και γενικά δεν έβρισκε κάτι καλό επάνω μου. Εγώ όμως από τα πολλά κενά της ζωής μου αποφάσισα να προχωρήσω και να πω θα αλλάξει. Έτσι ήρθε στη ζωή μας το παιδί μας. Όταν όμως το παιδί μας έγινε 2 ετών, αποφάσισα να χωρίσω. Εκεί ξεκίνησε βέβαια η φρικτή λεκτική βία, χειροδικία και παντού κατηγορίες, ειδικά στο παιδί. Αντιλαμβάνεσαι και από μόνη σου τώρα ότι μία σχέση, ένας γάμος δεν μας λύνει τα θέματά μας, δεν μας δίνει τα προβλήματά μας και επίσης έναν άνθρωπο έτσι όπως το γνωρίζουμε, να ευχόμαστε να παραμείνει έτσι όπως το γνωρίσαμε, να μην εθελοτυφλούμε και να πιστεύουμε ότι με την αγάπη μας θα αλλάξει. Εγώ όμως δεν επέστρεψα. Και ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια χωρισμού, ακόμη με κατηγορεί στο παιδί μας κάθε φορά που το παίρνει για διακοπές, αλλά και όταν μιλάνε στο τηλέφωνο. Αυτό κι αν είναι σοβαρό κεφάλαιο στη ζωή μου. Η ψυχοθεραπεία του παιδιού μας, προτεραιότητά μου. Μετά το χωρισμό μου από τον μπαμπά του πρώτου μου παιδιού, γνωρίζω τον μπαμπά του δεύτερου παιδιού μου, πάνω κάτω ίδιοι χαρακτήρες με τον μπαμπά του πρώτου, με ελάχιστες διαφορές. Τον παντρεύομαι και αποκτούμε το δεύτερο παιδί μου. Στην κοινή μας ζωή έχουμε μεγάλες δυσκολίες ως προς την επικοινωνία και την κατανόηση, έχουμε όμως και την πεθερά, που από τη στιγμή που με γνώρισε και έμαθε για την καταγωγή μου, δείχνει να αηδιάζει. Το δηλώνει με κάθε ευκαιρία. Στην τελευταία μας επίσκεψη στο σπίτι της μου επιτέθηκε, αφού πρώτα ο γιος της είχε κλείσει την εξώπορτα και έφυγε για την καθιερωμένη του βόλτα. Να σημειώσω εδώ ότι όλες οι επιθέσεις γίνονται αφού φεύγει ο γιος της. Ενώ θύλαζα το μωρό, στάθηκε στο κεφάλι μου, πάνω από το κεφάλι μου, και αρχίζει με έντονο και επίμενο ύφος να με ρωτάει τι έχω. Της απαντώ ότι η στιγμή που θυλάζω το μωρό είναι η στιγμή που ηρεμώ και δεν θέλω να μιλήσω πουθενά. Και καλά κάνεις. Δεν ικανοποιήθηκε με την απάντησή μου και εκεί έγινε έξαλλη. Μου είπε τα εξής παρανοϊκά. Άκουσε να σου πω, αυτόν που πήρες εγώ σου τον έδωσα. Και ότι είμαι πολύ ανώριμη, έχω σοβαρό θέμα και ότι φταίει ο γιος της που με πήρε, δεν φταίει κανείς άλλος. Ούσα έξαλλη μου είπε ότι εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι Αλβανία και ο πληθυντικός μου, ενώ μου πλένει τα βρακιά όταν πω διακοπές στο σπίτι της, είναι υποκριτικός.
Πήρα το μωρό και πήγα στο δωμάτιο αφού πρώτα της ξεκαθάρισε ότι εμένα δεν θα με ξαναδεί στο σπίτι της. Περνάνε λοιπόν 3 μέρες και το πρωί ετοιμαστήκαμε, ο γιος της, εγώ και το μωρό, και είπαμε να πάμε μια βόλτα αφού εκεί ήμασταν για διακοπές. Πρωτού βγούμε λοιπόν, άρχισε να με ρωτάει πού πάμε και αν θα φάμε το μεσημέρι μαζί τους. Της απαντώ, ρώτησε το γιο σου, δεν ξέρω εγώ. Εκεί λοιπόν αρχίζει και φωνάζει, δεν μπορώ να μαγειρεύω και να πετάω τα φαγητά. Της απαντώ να μην μαγειρεύει και εμείς θα βρούμε τρόπο να φάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Άρχισε λοιπόν να μου λέει, σιγά εσύ πριγκίπισσα στην Αλβανία, τι έτρωγες. Εκεί λοιπόν έγινα εγώ έξαλλη και την στόλισα όπως ένιωσα. Την αποκάλεσα εγωκεντρική και της είπα να μην ασχοληθεί ποτέ ξανά μαζί μου και να φροντίσει ο γιος της για την επικοινωνία της με το μωρό, ως εδώ. Ανοίγει λοιπόν την εξώπορτα και μου υπέδειξε την έξοδο μπροστά στο γιο της, ο δεύτερος καυγάς, ο οποίος γιος της δεν μετήχε σε τίποτα. Φορτώσαμε το αυτοκίνητο και φύγαμε. Φτάσαμε σπίτι μας και μέσα μου είμαι γεμάτη θυμό. Φυσικά παρέλειψα να αναφέρω ότι δείχνει την αδυναμία της στο γιο της, στην κόρη της, στο φίλο της κόρης της με κάθε τρόπο. Εγώ όμως από την αρχή, επειδή δεν μου έκανε συμπεριφορά της, προσπάθησα να είμαι τυπική. Τώρα λοιπόν ο γιος της, δηλαδή ο άντρας σου, με προτρέπει να ζητήσω συγγνώμη εγώ επειδή είμαι πιο μικρή. Εγώ όμως δεν θέλω σε καμία περίπτωση να έχω σε καμία περίπτωση καμία σχέση ποτέ ξανά μαζί της. Δεν ξέρω αν πράττω σωστά, αλλά έτσι νιώθω. Και ανάγκη να την είχαμε το ίδιο θα έπρατα. Εσύ Θέκλα μου, τι με συμβουλεύεις? Ζητώ συγγνώμη για την τόσο αναλυτική μου επιστολή και τον μπέρδεμα. Η επιστολή αυτή είναι ελάχιστη σε όλα αυτά που έχω μέσα μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σου στέλνω την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, φιλενάδα, έμπλεξες. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι τι Ελλάδα, τι Αλβανία. Και το εννοώ, επειδή γνωρίζω πολλούς ανθρώπους από την Αλβανία και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, είναι καλύτεροι από τους Αλβανούς, μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετική εθνικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι σε όλους τις χώρες υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια, σε όλες τις χώρες. Και η αλήθεια είναι πως η Αλβανία ως χώρα έχει ταλαιπωρηθεί όσον αφορά στη θέση της στο χάρτη της, το παγκόσμιο. Οι συνθήκες επικομμουνισμού έφεραν δύσκολες οικονομικές συνθήκες στους ανθρώπους στην Αλβανία και η Αλβανία ως χώρα δεν έχει την τέλος πάντων εξέλιξη που έχει η Ελλάδα. Εντάξει. Επειδή όμως πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αλβανία έχουν έρθει στην Ελλάδα σε πολύ νεαρή ηλικία, είτε στα 10 έτη όπως ήρθες εσύ, άλλοι άνθρωποι με αλβανική καταγωγή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί πολίτες οι οποίοι έχουν ελληνική εθνοτική προέλευση, γιατί προέρχονται από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου, η οποία ήταν ελληνική περιοχή πριν καμιά εκατοστή χρόνια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι Βορειοϋπειρώτης ή Αλβανός. Σημασία έχει ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος, πώς έχει ανατραφεί, τι χαρακτήρα έχει, τι προσωπικότητα έχει, πώς επιλέγει να ζήσει τη ζωή του. Αν επιλέγει να ζει τη ζωή του έντιμα και αν επιλέγει να ζει τη ζωή του με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά ή αν επιλέγει να ζει τη ζωή του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η αλβανική εθνικότητα, η αλβανική υπηκότητα σημαίνει κάτι κατώτερο. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη κοινωνική προκατάληψη στην Ελλάδα κυρίως. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η προκατάληψη ως προς τους Αλβανούς. Δεν το έχουμε αυτό. Στην Ελλάδα το υπάρχει. Αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι Αλβανός σημαίνει και άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, δεν είναι έντιμος ή δεν είναι δίκαιος ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και άκου τώρα να σου λέει η πεθερά, η οποία φαντάζομαι κανένα χωριό θα μένει. Εσύ ήσουν πριγκίπισσα στην Αλβανία και δεν έτρωχες τα φαγιά, σου πλένουν τα βρακιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
πώς μπορούμε να λογιόμαστε άνθρωποι, να λογιζόμαστε άνθρωποι, εάν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την εθνοτική τους καταγωγή. Πόσο χαζό, ηλίθιο, ανυπόστατο πράγμα είναι. Απ' τ' Αγκάθι βγαίνει Ρόδο και απ' το Ρόδο βγαίνει Αγκάθι. Και όταν λέω απ' τ' Αγκάθι βγαίνει Ρόδο, μιλάω για τη δική σου την οικογένεια, που έτσι όπως μας τα περιγράφεις, έχεις γεννηθεί από μια πολύ νεαρή μητέρα, η οποία δεν λειτουργήσε ως μητέρα απέναντί σου, λειτουργούσε ως αδερφή και με τον τρόπο της σε πλήγωνε. Δεν γράφεις πώς σου συμπεριφέρονταν οι παππούδες σου, δεν λες τίποτα για τους παππούδες σου, ούτε αρνητικό, ούτε θετικό. Μπορώ να υποθέσω όμως ότι από κάπου έχεις πάρει την ανθρωπιά σου και υποθέτω ότι την έχεις πάρει από τους παππούδες σου. Από τον τρόπο με τον οποίο σε μεγάλωσαν ή ακόμη και αν δεν σε μεγάλωσαν με αγάπη και στοργή, έχεις καταφέρει από μόνη σου ως μια άλλη επιζώσα, ως μια άλλη survivor, να φτιάξεις το δικό σου εαυτό, να φτιάξεις το δικό σου τρόπο σκέψης, να φτιάξεις το δικό σου τρόπο λειτουργίας. Και για να παρακολουθείς τα βίντεο τα δικά μας και να είσαι εδώ στο κανάλι, σημαίνει ότι έχεις πνευματικές ανησυχίες και θέλεις πολύ συνειδητά να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Χαίρομαι πολύ για σένα και έχω κάθε διάθεση, εάν μπορώ, να είμαι χρήσιμη σε σένα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και με αυτό το βίντεο είναι ένας τρόπος. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι είσαι αρκετά συνειδητοποιημένη σήμερα, τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν ήσουν τόσο συνειδητοποιημένη λίγα χρόνια πριν, όταν έκανες την επιλογή του δεύτερου σύζυγου σου. Γιατί αν ήσουν ασυνειδητοποιημένη τόσο όσο είσαι τώρα, δεν θα επέλεγες να παντρευτείς σε έναν τύπο ο οποίος φαίνεται πως είναι αντίγραφο του προηγούμενου. Το γράφεις και μόνη σου ότι πολύ λίγες διαφορές έχει ο δεύτερος μου άνδρας από τον πρώτο μου άνδρα. Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Life happens, shit happens. Το έχουμε κάνει κι άλλοι αυτό το πράγμα. Να κάνουμε μια δεύτερη επιλογή που να νομίζουμε πως είναι καλύτερη από την πρώτη επειδή έχει κάποιες μικρές διαφορές, αλλά μπορεί να φανεί και εξίσου κακή, ίσως και χειρότερη από την πρώτη. Τώρα έχεις μια συγκεκριμένη συνθήκη ότι έχεις ένα μικρό μωρό και ότι ο άνδρας σου δεν αναγνωρίζει την πολεμική που δέχεσαι από τη μάνα του. Δεν σε υποστηρίζει φανερά, δεν σε στηρίζει συναισθηματικά και σου ζητάει να ζητήσεις συγγνώμη από τη μάνα του ως νεότερη. Με τη δικαιολογία ότι επειδή είναι μεγαλύτερη η μάνα μου, εσύ που είσαι νεότερη ζήτα συγγνώμη. Φυσικά αυτό είναι καλύτερο από το να σου λέγε φταίς εσύ και ζήτα συγγνώμη επειδή φταίς εσύ. Τουλάχιστον λέει και μια δικαιολογία του στυλ πάντα ο μικρότερος να ζητάει συγγνώμη. Όχι ότι συμφωνώ με αυτό το σκεπτικό, αλλά σαν να σου λέει εμέσως πλησσαφώς έχεις δίκιο αλλά κατάπκετο. Στην ουσία αυτό σου λέει, έχεις δίκιο αλλά κατάπκετο να περάσουν. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σου συστήσω είναι το εξής. Να προσπαθήσεις με το σύζυγό σου, τώρα που έχετε φύγει από τη μάνα του, τώρα που είσαστε στο δικό σας το σπίτι, να προσπαθείς να έχεις έτσι μια κουβέντα από καρδιάς, να συζητήσεις μαζί του τα συναισθήματα σου και να του δώσεις να καταλάβει πώς νιώθεις μετά από αυτά που έχεις ακούσει από τη μητέρα του. Όχι να τον κατηγορήσεις ότι φταίει αυτός, αλλά να του πεις, να του εκφράσεις πώς νιώθεις. Να του δείξεις με λόγια, ίσως και με τις εκφράσεις του προσώπου σου, πώς σε έχει κάνει αυτή η κατάσταση να νιώθεις. Και να του εξηγήσεις ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα, ειδικά που είσαι μητέρα θυλάζουσα, να έρχεσαι σε αντιπαραθέσεις και να δέχεσαι πολεμική. Η γνώμη μου είναι ότι στην παρούσα φάση που έχεις μικρό μωρό που το θυλάζεις και που ο άντρας σου έχει αυτή τη στάση, ότι στην παρούσα φάση πρέπει να κάνεις κάτι ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείσαι συνεχώς, άμεσα. Και ίσως σαν πρώτη κίνηση να είναι καλή ιδέα να εξηγήσεις στον άντρα σου πόσο πολύ σε στεναχωρεί όλη αυτή η κατάσταση, να εξηγήσεις επίσης στον άντρα σου πόσο επικίνδυνο είναι για το μωρό να στενοχωριέται η μητέρα. Τι θυμάμαι
όταν ήμουνα στο πανεπιστήμιο, μας έλεγαν σε ένα μάθημα που κάναμε, θέλω να το ρωτήσω μάθημα, μας έλεγαν για το θυλασμό. Ο θυλασμός, δηλαδή όταν η μητέρα θυλάζει το παιδί, την ώρα που θυλάζει η μητέρα το παιδί, το αίμα της μετατρέπεται μέσα στους γαλακτοφόρους αδένες του στήθους σε γάλα. Εάν μέσα στο αίμα της μητέρας υπάρχουν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης νευροδιαβιβαστών του άγχους και του στρες, το γάλα μπορεί να είναι τοξικό για το μωρό. Και θυμάμαι το συγκεκριμένο παράδειγμα μιας θυλάζουσας μητέρας Σμυρνιάς πρόσφυγα το 1922 στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε το μωρό κρεμασμένο στο στήθος της, ήταν στο λιμάνι και περίμενε να κατεβεί ο άνδρας της από ένα άλλο καράβι στο οποίο είχε μπει για να διασωθεί από τη Σμύρνη. Και ενώ είχε το παιδί κρεμασμένο στο στήθος της, της ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας της σκοτώθηκε. Και την ίδια ώρα πέθανε το μωρό πάνω στο στήθος της. Και μας έλεγε ο καθηγητής τότε ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν από το σοκ να πήγαν πολύ ψηλά ποσοστά αδρεναλίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών μέσα στο αίμα, το σοκ που έπαθε η γυναίκα, πέρασαν κατευθείαν στο γάλα και ήταν τόσο τοξικά ώστε σκότωσαν το βρέφος πάνω στο στήθος της. Δεν το λέω αυτό για να σας τρομοκρατήσω ή για να σας τρομάξω ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά φέρουμε ευθύνη όχι μόνο στις μητέρες θυλάζουμε και όσες μητέρες δεν θυλάζουμε και όσες μητέρες έχουμε πιο μεγάλα παιδιά. Φέρουμε ευθύνη να έχουμε καλή ψυχική και σωματική υγεία ώστε να μην επηρεάζουμε αρνητικά τα παιδιά μας. Δηλαδή ακόμα και αν είμαστε με παιδιά έφηβους ή με παιδιά 10 ετών και 12 ετών, εάν εμείς δεν είμαστε καλά και είμαστε αναστατωμένοι, το παιδί επηρεάζεται. Πόσο μάλλον το βρέφος που θυλάζει. Εδώ θέλω να πω ότι και εγώ προσωπικά με πολύ πόνο ψυχής διέκοψα το θυλασμό της Κυριακής όταν ήταν 6 μηνών, γιατί δεν ήμουν καλά ψυχικά. Είχαμε εντάσεις πολλές στο σπίτι με τον πατέρα της. Με τον πατέρα της Κυριακής χωρίσαμε όταν ήταν 1,5 ετών η Κυριακή. Και ένιωθα ως μητέρα ότι θα δηλητηρίαζα το παιδί μου με το γάλα μου. Και παρόλο που το γιο μου τον έχω θυλάσει 16 ολόκληρους μήνες, την κόρη μου μόνο 6 μήνες τη θύλασα. Και εντάξει, εκ των υστέρων νιώθω και ενοχές που τη θύλασα μόνο 6 μήνες, αλλά νομίζω ότι θα της έκανα περισσότερο κακό αν τη θύλαζα περισσότερο καιρό. Και μάλιστα κιόλας σε μια φάση που ήταν 3 μηνών και είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος καυγάς, ένιωσα το στήθος μου να σταματάει να παράγει γάλα. Ένιωθα ότι, δηλαδή, και ο οργανισμός μας ξέρει. Λοιπόν, να εξηγήσεις τον άνδρα σου ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό για σένα και για το μωρό και για τη γαλακτοφορία και για την υγεία του μωρού, τη ψυχική, για τη δική σου τη ψυχική υγεία, το να αναστατώνεσαι, και ίσως να κάνετε μία συμφωνία να ζητήσεις εσύ. Τώρα θα σου πω κάτι που δεν περιμένεις να σου το πω εγώ. Να κάνετε μία συμφωνία μεταξύ σας, να ζητήσεις συγγνώμη μεν, τυπικά, για να λήξει το θέμα, αλλά να σε προστατεύσει ο άνδρας σου και για τους επόμενο 1-2 χρόνια να συμφωνήσει ότι δεν θα πάτε εκεί. Μέχρι να δείτε τι λύση θα βρείτε. Με καταλαβαίνεις? Η ιδανική λύση θα ήταν να μπείτε κι εσύ και ο άνδρας σου σε ψυχοθεραπεία και να δουλέψετε ο καθένας τα δικά του, εσύ τα δικά σου τα θέματα που κουβαλάς από την παιδική σου ηλικία, τα οποία σε κάνουν ευάλωτη στην κακοποίηση της πεθεράς σου, ή τέλος πάντων σε κάνουν και ευάλωτη στο να επιλέγεις στη ζωή σου να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοποιητικοί, η επιλογή ανδρών για παράδειγμα. Και εκείνος σίγουρα έχει θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του με τον εαυτό του, τον πιθανό ευνουχισμό του από τη μητέρα του, τον ευνουχισμό το ψυχικό εννοώ, γιατί φαίνεται ότι δεν τολμά να βάλει τη μάνα του στη θέση της. Γιατί ένας άνδρας ο οποίος έχει κότσια λέει στη μάνα του: μητέρα, μάνα, κόψε το. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που κάνεις, δεν σου πέφτει λόγος. Σου απαγορεύω να φέρεις άσχημα στη γυναίκα μου. Όχι να παίζει την τρελίτσα, να του λες εσύ όταν αυτός δεν είναι μπροστά πως η μάνα του σου συμπεριφέρεται όπως σου συμπεριφέρεται, και αυτός ουσιαστικά να μην κάνει τίποτα για να ερωθετήσει τη μάνα του. Γιατί τη μάνα την επεμβατική, την πεθερά, την χονομίτα που θα έλεγε και ο Χάρης,
Είναι ο γιος της που θα τη διαχειριστεί, η κόρη της που θα τη διαχειριστεί, όχι ο γαμπρός, όχι η νύφη. Έτσι πάει το πράγμα. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να βάλει στη θέση του το γονιό του συντρόφου μας. Μόνο το ίδιο το παιδί μπορεί να βάλει το γονιό στη θέση του ή να τον υιοθετήσει. Και όταν το παιδί το ίδιο πει, μάνα, δεν θα έρθουμε για ένα ικανό χρονικό διάστημα να σε δούμε, επειδή την τελευταία φορά που ήρθαμε έγινε αυτό και αυτό και στενοχώρησες πολύ τη γυναίκα μου, μπορεί η μάνα του να λέει, α, η γυναίκα του τον έχει βάλει πάνω και μου το έχει καταστρέψει το παιδί και μου το έχει κάνει και ξέρω, αλλά δεν μπορεί να πει και τίποτα στο γιο. Θα τα λέει από μόνη της. Λοιπόν, εγώ σου εισηγούμε προσωρινά για λύση πρώτης ανάγκης να συμφωνήσεις με τον άντρα σου να κάνετε αυτό. Δηλαδή να ζητήσεις μεν εσύ τυπικά το συγγνώμη, να πάει το πάσα κακό που λέμε στην Κυπριακή, μια Κυπριακή έκφραση αυτή, να τελειώνει η ιστορία. Και όμως αυτός να σου υποσχεθεί ότι δεν θα σε πιέσει να πας εκεί, θα σε προστατεύσει από την όποια επαφή με τη μητέρα του. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδες να γίνει, δηλαδή να νιώσεις εσύ την ασφάλεια ότι δεν θα είμαι υποχρεωμένη να πάω να συναντηθώ μαζί της, να πάω να την ξαναφάω στη μάπα, να πάω να ξαναμείνω σπίτι της, να πάω να μου ξαναπεί ήσουν πριγκίπης εσύ στην Αλβανία και ήσουν έτσι και να με προσβάλλει. Γιατί μιλάμε ότι η πεθερά σου είναι και ρατσίστρια, εκτός των άλλων. Εκτός από χορνομήτα είναι και ρατσίστρια. Εκτός από επεμβατική είναι και... είναι τοξικάρα. Τοξικάρα στο φούλ έτσι όπως την περιγράφεις. Οπότε είναι καλή ιδέα να μην έχεις επαφές μαζί της. Τώρα εύχομαι ο γιος της, ο άντρας σου δηλαδή, να καταλάβει τα θέματα του και να κάνει δουλειά με τον εαυτό του και να πάει και καλά ο γάμος σας. Σας συστήνω γι' αυτό να διαβάσετε το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Είναι το βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2018, το οποίο είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο για ζευγάρια να το διαβάσουν μαζί, και σε εκείνο το βιβλίο υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο «Χωρίζεις για την πεθερά» και ειδικά εκείνο το κεφάλαιο να το διαβάσετε μαζί. Θέλω να πιστεύω ότι μπορείς και με το παράδειγμά σου να επηρεάσεις θετικά τον άντρα σου ώστε να δει τη ζωή του λίγο πιο πνευματικά. Στην περίπτωση που κάνεις όλες αυτές τις προσπάθειες, οριοθετήσεις τη σχέση σου με την πεθερά σου με τον τρόπο που εισηγούμε, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω. Πάρα πολύ καλή ιδέα είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία. Μου έχεις ζητήσει να σου συστήσω κάποιους συναδέρφους, σου έστειλα κάποια ονόματα, τηλέφωνα κτλ. Και να συζητήσεις με τον την ψυχολόγο που θα επιλέξεις, πώς θες να το διαχειριστείς. Εντάξει, εγώ τώρα λέω μια ιδέα, μια υποθετική συμβουλή. Δεν θα ακούσει εμένα, θα ακούσει τον εαυτό σου και τον την ψυχολόγο σου. Αν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα στο οποίο θα ηρεμήσεις εσύ, γιατί θα έχει λήξει το θέμα, θα έχει μπει στην άκρη το θέμα, και είπαμε συμφωνία εσύ να ζητήσεις τυπικά συγγνώμη και αυτό θα σε προστατεύσει από το να έρχεσαι σε επαφή. Και μετά να προσπαθήσεις να έχετε ουσιαστική αλλαγή μεταξύ σας. Αν δεις ότι δεν αλλάζει το θέμα, δεν βάζει μυαλό, δεν καλυτερεύει η κατάσταση, δεν κάνει, ίσως να σκεφτείς και τη λύση του διαζύγιου. Όμως, από τη στιγμή που είστε μαζί με τον άντρα σου, τη στιγμή που λες ότι έχεις ήδη περάσει ένα πολύ τραυματικό διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγο, λες ότι είναι λίγο καλύτερος ο δεύτερος, οπότε μπορεί να υπάρχει περίπτωση και πιθανότητα αλλαγής. Προσπαθώ να δω και το θετικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχετε και ένα μικρό μωρό. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπει σε μια διαδικασία δεύτερου διαζυγίου υπό ένταση και υπό να δεχθείς ξανά πόλεμο με ένα μικρό μωρό και με το μεγαλύτερο. Κόρη μου, τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω. Έχεις δίκιο ότι δεν πρέπει να αρχίσεις επαφή με την πεθερά σου. Έχεις δίκιο. Βασικά εισηγούμε ένα διπλωματικό τρόπο για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, ούτως ώστε να δεις αν μπορεί να βελτιωθεί η συνθήκη στο γάμο, και αν τυχόν δεν μπορεί να βελτιωθεί, που εγώ εύχομαι να μπορεί να βελτιωθεί, με πιο ψύχρεμο μυαλό και σε ένα καλύτερο χρονικό διάστημα να πάρετε τις αποφάσεις που θα πάρετε. Σου στέλνω την αγάπη μου, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Σε νιώθω.
Λυπάμαι για όσα περνάς. Είναι δύσκολη η θέση σου. Εύχομαι σύντομα να επιληθεί το ζήτημα, να επιληθεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και για σένα και για την ευημερία των παιδιών σου. Τι να πω, ό,τι καλύτερο. Και σίγουρα, επειδή παίζει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό το ρατσιστικό, δεν παίζει κανένα ρόλο από πού προέρχεται ο άλλος. Το έχει ο άνθρωπος. Το έχει ο άνθρωπος και είναι παλιόπαιδο ή όχι. Δεν είναι η εθνικότητα. Δεν είναι η εθνοτική προέλευση. Αλίμονο. Αν ήταν από την εθνοτική προέλευση, θα είχε έθνη με μηδέν διαζύγια, μηδέν βία, μηδέν προβλήματα και έθνη με πάρα πολλά προβλήματα. Πάνω κάτω, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Την αγάπη μου, φίλη. Και πρόσεχε. Πρόσεχε και τον εαυτό σου και τα παιδάκια σου. Πρόσεχε. Σε φιλώ.